Γεια σα, Γιάννη. Στο Χριστίνα. Φέρω, στη μέση. Μισχοβολά, έχω συνηθίσει με άλλε μυρωδιέ. Εγώ αυτό σου είπα. Μοσχοβρωμάγατε εκεί στο όνομα του. Βρωμαγικό μόνο. Εσύ βρωμού. Συγγνώμη, δεν λέμε. Εσύ βρωμού και εγώ βρωμού. Και βρωμού πιο πολύ. Ποιο ήταν το κουνάδι εκεί μέσα, θυμάσαι. Ναι, αλλά δεν θα το πω. Όχι, το πείτε. Όχι, να το πει. Είχαμε πολλά κουνάδια. Το πρώτο που σου έρχεται. Το όχι, παιδιά, δεν ακούσαμε όλοι τώρα. Τι λέμε βλακίες. Κάναμε μπάνιο στη θάλασσα μέσα, δεν κάναμε καθόλου. Κοίτα, εγώ το μόνο που μπορώ να αποκαλύψω είναι ότι το κουνάβι ήταν αρσενικό. Αρσενικό. Ναι, ναι, παιδιά, να πω κάτι. Δεν είναι παρεξηγήσιμο. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος ήταν στο σπίτι του και δεν πλαινόταν. Ήταν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Πείτε ποιο ήταν το κουνάβι. Ήταν να μάθουμε. Δύο κουνάβια. Τώρα, δεν έχει σημασία. Τα κουνάβια είναι ανοιχτά. Ναι, αλλά σκέψου τον τίτλο. Σκέψου τον τίτλο. Χριστίνα Κολέτσα κάνει πλάς. Βρωμούσε πολύ στο όνομα της. Ο Τάδε. Το θέλουμε αυτό. Τι κάνεις, Ελίγη. Ας αφήσουμε το ότι βρωμούσαμε. Θέλω να σας πω ένα περιστατικό το οποίο πάρα πολλές φορές θέλω να σου πω ότι κάθομαι μόνο μου στο σπίτι και γελάω μόνο μου.